Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών στις οποίες παρουσιάζουμε τις ευαγγελικές περικοπές που ακούμε στους ναούς κατά τις μεγάλες γιορτές της Εκκλησίας, σήμερα παρουσιάζουμε την τελευταία εκπομπή του έτους και ο αγαπητός φίλος Γιάννης Χασιώτης θα μας παρουσιάσει με τη σειρά αυτές τις περικοπές, ξεκινώντας, αγαπητέ Γιάννη, από 3 Οκτωβρίου, Διονυσίου του Αριοπαγίτου, η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 13ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλιων, στίχοι 44-54. Πάλιν ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών θησαυρό και κρεμμένο εν το αγρό. Ο νευρών άνθρωπος έκρυψε και από τη χαρά αυτού υπάγει και πάντα όσοι έχει πολύ και αγοράζει τον αγρόν εκείνον. Πάλιν ομοία εστίν βασιλεία των ουρανών ανθρώπων εμπόρο ζητούνται καλούς μαργαρίτας. Ως ευρών ένα πολύτιμο μαργαρίτην απερθόν πέπαρκε πάντα όσα είχε και αγόρασεν αυτόν. Πάλιν ομοία εστίν βασιλεία των ουρανών σαγίνη βληθήσει στη θάλασσα και εκ παντός γέρνουσε να γούσει. Ειν ότε πληρώθη να βιβάσανται σε αυτήν επί των εγελιών και καθίσανται συνέλεξαν τα καλά εις αγγεία τα δε σαπρά έξω έβαλον. Ούτως έστεν τη συντηλία του αιώνος. Εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριούσι τους πονηρούς εκ μέσω του δικαίου και βαλούσιν αυτούς εις την κάμεν του πυρός εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυμός των δόντων. Λέγε αυτή ο Ιησούς, συνήκατε τα αυτά πάντα. Λέγω συν αυτό, ναι κύριε. Ο δε είπεν αυτής, δια τούτο πας γραμματεύς μαθητευθείς εις τη βασιλεία των ουρανών, όμοιος εστίν ανθρώπο οικοδεσπότη, ώστις εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού κενά και παλιά. Και γίνονται ότι τέλεσουν Ιησούς τας παραβλάς ταύτας μητήριν εκείθεν και ληθών στην πατρίδα αυτού, εδίδες και αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήτησε αυτούς και λέγει πότε τούτο η σοφία αυτή και εδυνάμεις. Εδώ σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, για να δείξει ο Χριστός πόση μεγάλη αξία έχει η βασιλεία των ουρανών μπροστά σε όλα τα επίγεια πράγματα που υπάρχουν εδώ στη γη, αναφέρει 3 μικρές παραβολές. Πρώτη παραβολή λέγει ότι η βασιλεία των ουρανών μοιάζει σαν ένα θησαυρό που τον βρήκε κάποιος άνθρωπος, το έκρυψε σε ένα χωράφι και από τη χαρά του πηγαίνει και πολύ όλα τα υπάρχοντα τα δικά του που έχει και αγοράζει αυτόν το χωράφι που έχει το θησαυρό. Έτσι λέγει, μοιάζει η βασιλεία των ουρανών μπροστά σε όλα τα επίγεια πράγματα. Δεύτερη παραβολή. Μοιάζει ακόμα, λέγει, η βασιλεία των ουρανών με έναν άνθρωπο έμπορο που ζητάει να βρει καλούς μαργαρίτας. Και αφού βρήκε έναν πολύτιμο μαργαρίτη, πήγε, πώλησε όλα τα δικά του πράγματα και αγόρασε αυτό το μαργαρίτη, το πολύτιμο μαργαρίτη. Έτσι μοιάζει η βασιλεία των ουρανών μπροστά σε όλα τα επίγεια πράγματα. Και τρίτη παραβολή. Μοιάζει, λέγει, ακόμα η βασιλεία των ουρανών σαν ένα δίχτυ που οι ψαράδες το βάζουν στη θάλασσα και ψαρεύουν και μπαίνουν μέσα στο δίχτυ διάφορα ψάρια και φαγόσιμα και αυτά που είναι άχρηστα και δεν τρώγονται. Έπειτα οι ψαράδες τραβάνε το δίκτυο στην ακρογιαλιά, κάθονται και καθαρίζουν τα καλά ψάρια που είναι για φαγόσιμα και τα βάζουν σε δοχεία και τα άλλα τα πετάνε έξω. Εδώ ο Χριστός θέλει να πει για την Εκκλησία, όπως μέσα στο δίχτυ πιάνονται διάφορα ψάρια και καλά και άχρηστα που δεν τρώγονται. Έτσι μέσα στην Εκκλησία μπαίνουν διάφοροι άνθρωποι από όλα τα στρώματα και πιστοί και άπιστοι και καθαροί και ακάθαρτοι. Και όπως οι ψαράδες καθαρίζουν τα καλά ψάρια και τα βάζουν στα δοχεία και τα άλλα τα πετάνε έξω, έτσι θα συμβεί κατά την συντέλεια του αιώνος. Οι άγγελοι θα ξεχωρίσουν τους πονηρούς ανθρώπους από τους καλούς και θα τους ρίξουν στη γένα, στο πύρ του αιώνιον
στην κόλαση. Εκεί λέγει θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αφού είπε αυτές τις παραβολές ο Χριστός, ρωτάει τώρα τους μαθητάς και τους λέγει «Τα καταλάβατε όλα αυτά?» Αυτοί του λένε «Ναι, τα καταλάβαμε». Τότε τους λέγει «Γι' αυτό κάθε γραμματεύς που μαθητεύει, δηλαδή που διαβάζει την Αγία Γραφή, μοιάζει, λέγει, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, μοιάζει αυτός σαν έναν άνθρωπο νοικοκύρη που βγάζει από το θησαυρό φελάκιον και καινούργια πράγματα και παλιά». Έτσι θέλει να πει εδώ ο Χριστός ότι ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου όταν πηγαίνει να κηρύττει πρέπει στο κήρυγμά του να αναφέρει και από τη δική μου διδασκαλία, λέγει ο Χριστός, από το Ευαγγέλιο, από την Καινή Διαθήκη και από την Παλιά Διαθήκη. Έτσι πρέπει, λέγει, να κηρύττει το Λόγο του Θεού στον λαό. Αυτά ήθελα να πω. Μάλιστα. Μέσα από την παραβολή του δικτυού που πιάνει τα ψάρια υπονοείται η μέλουσα κρίση, ασφαλώς, αγαπητέ Γιάννη, την οποία πολλοί αμφισβητούν και μάλιστα ακόμη και στην λαϊκή έκφραση λέει ότι όλα εδώ πληρώνονται, εδώ είναι η κόλαση και εδώ είναι ο παράδεισος. Βλέπουμε όμως ότι στην ιστορία του ανθρώπου επικρατεί η ακραία αδικία, χύνεται πολύ αίμα αθών, οι άπλιστοι θησαυρίζουν και οι άλλοι πεθαίνουν της πείνας. Γι' αυτό αυτό το οποίο ο Χριστός μας είπε πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί θα δώσουμε λόγο για τις πράξεις μας και τις παραλήψεις μας. Να περάσουμε στη δεύτερη γιορτή του Οκτωβρίου. 18 Οκτωβρίου, Λουκά του Ευαγγελιστού, η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 10ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλων, στίχη 16-21. «Ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί, ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστήλαντάμε. Επίστρεψαν δε εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσει τη μήνυν του ονοματί σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν το σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδουμε εμήν την εξουσία του πατήν επάνω όφιον και σκορπίων και πιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ομοία δικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε. Χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής». Εν αυτή τη ώρα εγαλεάσωτο το πνεύμα του Ιησούς και είπε «Εξομολογούμεση Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα ταύτα προσωπών και συνετών και απεκάλυψα αυτά νηπίες. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγέντο ευδοκία εμπαστέ σου». Εδώ θέλω να δούμε δύο σχόλια. Πρώτον, ο Ευαγγελιστής γράφει εδώ ότι μετά από τους 12 Αποστόλους ανέδειξε κι άλλους 70 Αποστόλους ο Χριστός και τους απέστειλε αναδύο σε κάθε πόλη και τόπο που επρόκειτο να πάει κι αυτός. Αφού πήγαν οι 70, κήρυξαν το λόγο του Χριστού, μετά επίστρεψαν στο Χριστό και του είπαν «Κύριε, δια το όνομά σου και τα δαιμόνια υποτάσσουν σε εμάς». Τότε ο Χριστός τους είπε «Όταν τα δαιμόνια υποτάσσουν σε εσάς, εγώ έβλεπα το σατανάν σαν αστραπή να πέσει από τον ουρανό κάτω στη γη». Επειδή εδώ, αγαπητοί Απόστολοι, η περικοπή μιλά για το σατανάν και πολλοί που είναι χριστιανοί, αλλά δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του σατανά και λένε ότι είναι η φαντασία των ανθρώπων. Δια τούτο θα δούμε ποιος είναι ο σατανάς και ποιος ήταν πρώτα. Αλλά ας πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Όπως οι άνθρωποι έχουν ονόματα, έτσι και οι άγγελοι έχουν ονόματα. Παραδείγματος χάρη, ο άγγελος Ραφαήλ, ο άγγελος Γαβριήλ, ο άγγελος Μιχαήλ. Υπήρχε και ένας άλλος άγγελος που λεγόταν Εωσφόρος. Αυτός ο άγγελος Εωσφόρος υπερεφανεύθηκε και ήθελε να δοξαστεί ίσα με το Θεό. Δηλαδή, στην ανθρώπινη γλώσσα θέλουμε να πούμε ότι ήθελε να κάνει πραξικόπημα εναντίον του Θεού, να σβρώξει το Θεό από τη θέση και να καθίσει αυτός.
Όπως, επί παραδείγματος χάρη, ένας υπουργός φεύγει από την κυβέρνηση και τον ακολουθούν και μερικοί άλλοι βουλευτές και πέφτει η κυβέρνηση έτσι. Ήθελε να κάνει πραξικόπημα εναντίον του Θεού. Και αυτή η υπερηφάνεια, ο εγωισμός του Ιωσφόρου τον έσβρεξε από εκεί που ήταν Άγιος Άγγελος, Άγγελος Φωτεινός, έγινε Άγγελος Σκοτεινός, Διάβολος και Σατανάς οπλανών την οικουμένη όλη. Έτσι λοιπόν, ότι έπεισε ο διάβολος από το θρόνο του, αυτό το διαβάζουμε και στο προφήτη Ισαΐα, στο 14ο κεφάλαιο, 12 στίχο, λέγει εκεί ο Ισαΐας. Ως εξέπεσε εκ του ουρανού ο Ιωσφόρος, ο πρωί ανατέρων, συνεντρίβει στη γη, ο αποστέλων προς πάντα τα έθνη. Γι' αυτό ο Χριστός εδώ λέγει στους Αποστόλους, έβλεπα τον Σατανά να πέσει από τον ουρανό κάτω στη γη. Ότι πράγματι έπεσε από το θρόνο του ο Σατανάς, αυτό το αναφέρει και στο 12ο κεφάλαιο Αποκαλύψεως, 12 στίχο. Ωέ την γη και τη θάλασσα, ότι κατέβει ο διάβολος προς εμάς, έχω θυμόν μέγαν, ειδός ότι ο λίγων καιρών έχει. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να πω είναι ότι ο Χριστός λέγει στους Αποστόλους εδώ να μην χαίρεται τόσο πολύ ότι τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς. Όχι, λέει. Να χαίρεται περισσότερον ότι τα ονόματά σας γράφηκαν στους ουρανούς, στο βιβλίο του Θεού στον ουρανό. Και εδώ θέλουμε να δούμε πόση χαρά θα απολαύσουν οι πιστοί, οι Απόστολοι, οι πιστοί και όλοι οι χριστιανοί που θα αξιωθούν να απολάβουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Χαίρονται πριν το σχάρι οι άνθρωποι εδώ επί της γης. Χαίρονται για μικροπράγματα. Αλλά τα πράγματα εδώ στη γη είναι μικρά μπροστά στη χαρά που θα απολαύσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Παραδείγματος χάρη, χαίρει ο φοιτητής ότι μπήκε στο πανεπιστήμιο. Χαίρει ακόμα ότι πήρε το πτυχίο. Χαίρει ακόμα ότι διορίστηκε. Χαίρει ακόμα ότι παντρεύθηκε. Χαίρει ακόμα ότι επέκτησε παιδιά. Χαίρει ακόμα ότι πάντρεψε τα παιδιά. Και τέλος, χαίρει ακόμα ότι έγινε παππούς ή διεγγόνια. Ναι, όλες αυτές οι χαρές καλά είναι, να τις χαίρομαι. Αλλά θέλει να πει εδώ ο Χριστός ότι μπροστά στη χαρά που θα απολαύσουν οι πιστοί στον ουρανό είναι μηδενικά εδώ. Και είναι μηδενικά διότι τη χαρά που απολαύουμε εδώ στη γη είναι λίγα χρόνια, 50, 80, 100 χρόνια. Και μετά το σωματικό θάνατο όλες αυτές οι χαρές σβήνονται. Η χαρά όμως που απολαμβάνουν οι πιστοί στον ουρανό δεν τελειώνει ποτέ. Ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους επιστολή 2ο κεφάλαιο, 9 στίχο, γράφει για τη χαρά που θα απολαύσουν οι πιστοί στον ουρανό και λέγει ότι ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να ειδεί τη χαρά που θα απολαύσουν οι πιστοί, ούτε αυτή ανθρώπου μπορεί να το ακούσει, ούτε νουν καρδιά ανθρώπου δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτή τη χαρά που θα απολαύσουν οι πιστοί στον ουρανό, αυτήν την βασιλεία που ετοίμασε ο Θεός εις εκείνους που τον αγαπούν. Α, οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδί ανθρώπου ουκ ανέβη, α ετοίμασε ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Και να περάσουμε στην τρίτη γιορτή. Είναι 23 Οκτωβρίου είναι η ακόβου του Αδελφοθέου. Και η Εκκλησία μας διαβάζει μια προπή από το 13ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο, στίχοι 54-58. Και έρθουν στην πατρίδα αυτού, δίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήτεστε αυτούς και λέγει,
πόθεν τούτο η σοφία αύτη και δυνάμεις, ουχ ούτως εστίν οτοτέκτονος Υιός, ουχ η μητρ' αυτού λέγεται Μαριάμ, και η αδελφή αυτού Ιάκωβος, και Ιωσής, και Σίμων και Ιούδας, και η αδελφή αυτού ουχ πάσε προς εμάς εσύ, πόθεν ουν τούτο ταύτα πάντα, και σκανδαλίζοντο εν αυτό, ο δε Ιησού είσαι πνευτής. Ουκ έστε προφήτης άτομος, ημίεν την πατρίδα αυτού, και εν τική αυτού, και ουκ επίησεν εκεί δυνάμεις πολλάς δια την απιστία αυτών. Εδώ θέλω πρώτον να δούμε το εξής. Ο Χριστός πήγε στην ιδιαίτερα του πατρίδα, στη Ναζαρέτη, και πήγε στη συναγωγή και άρχισε να μιλήσει στους συμπατριώτες του. Όταν τον άκουσαν οι συμπατριώτες του να μιλάει τόσο πολύ ωραία, εξεπλάγησαν και έλεγε ο ένας προς τον άλλον, από πού του προέρχεται αυτή η σοφία και μιλάει τόσο πολύ ωραία και τα θάματα αυτά από πού τα κάνει, πώς τα κάνει, και έλεγαν ο ένας προς τον άλλο, δεν είναι αυτός το παιδί του Μαραγκού, η μητέρα του δεν λέγεται Μαριάμ, οι αδερφοί του δεν ονομάζονται Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας, και όλες οι αδερφές δεν είναι μαζί με μας, από πού λοιπόν προέρχεται αυτή η μεγάλη σοφία που μας διδάσκει και τα θάματα που κάνει, και άρχισαν να κλονιστεί η πίστη τους και να σκανδαλιστούν. Ο Ιησούς τότε τους είπε ότι δεν υπάρχει πουθενά που ατιμάζουν και περιφρονούν ένα προφήτη παρά μόνον στην πατρίδα του, στο σπίτι του και στους συγγενείς. Και δεν επίεσε εκεί πολλά θάματα, δεν έκανε στην πατρίδα του για την απιστία τους. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να πω, εδώ στην περικοπή αναφέρονται τέσσερι αδελφοί και οι δύο ή τρεις αδελφές. Με αυτούς τους ονομαζομένους αδελφούς, ο Χριστός δεν έχει πέρα για πέρα καμιά σαρκική συγγένεια. Είναι τα παιδιά του Ιωσήφ από την προηγούμενη γυναίκα του, και επειδή ζούσαν μαζί με τον Χριστό στο ίδιο σπίτι, γι' αυτό ονομάστηκαν αδελφοί του Χριστού. Η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου, η Παναγία μας, άλλο παιδί από τον Χριστό δεν γέννησε. Και όποιος δεν είναι πορωμένος και θέλει να μάθει όντως την αλήθεια, εάν θα διαβάσει τα τέσσερα Ευαγγέλια, λέξη προς λέξη και στίχο προς στίχο, δεν θα βρει πουθενά να αναφέρει ότι η μητέρα του Κυρίου γέννησε και άλλα παιδιά πλην από τον Χριστό. Εδώ τι λέγει στο 19ο κεφάλαιο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, στίχοι 26-27. Ιησούσουν ειδών τη μητέρα και το μαθητήν αυτού παριστώτα όνει γάπα, λέγει τη μητρή αυτού, γίνε ήδη ο Υιός σου. Ή τα λέγει το μαθητή, ειδού μήτερ σου. Και από εκείνης ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Όταν ο Χριστός ήταν επάνω στο σταυρό, δίπλα του μητέρα του και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έδειξε στη μητέρα του τον Ιωάννη και είπε, «Να, ο γιος σου», που σημαίνει «έναν γιο γέννησες και η αχαρεστία των ανθρώπων του σταύρωσαν, και από τη στιγμή αυτήν που εγώ θα πεθάνω επάνω στο σταυρό, για γιο θα έχεις τον Ιωάννη». Έπειτα εστράφησε τον Ιωάννη και είπε, «Ιδού η μητέρα σου». Και από τη στιγμή εκείνη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πήρε τη μητέρα του Κυρίου στο σπίτι του να την ιεροκομίσει. Εδώ θέλω να δούμε τρία σημεία. Πρώτον, εάν η μητέρα του Κυρίου η Παναγία θα είχε και άλλα παιδιά και μάλιστα θυγατέρες, τότε ούτε ο Χριστός θα έλεγε τι θα συμβεί η μητέρα του, αλλά ούτε η μητέρα η Παναγία θα δεχόταν να εγκαταλείψει τα παιδιά της και μάλιστα τις θυγατέρες και να κατοίκησε με έναν ξένο άνθρωπο. Θα του είχε για προσβολή. Δεύτερον, επαναλαμβάνω, εάν η μητέρα του Κύριου η Παναγία θα είχε και άλλα παιδιά και μάλιστα θυγατέρες, τότε όλα αυτά τα παιδιά, όταν ο Χριστός παρέδωσε τη μητέρα του να την γερκομίσει ο Ιωάννης, τότε θα αντισταθούσαν και θα έλεγαν, εμείς τι είμαστε εδώ, δεν είμαστε παιδιά της Μαρίας,
Δεν μας γέννησε η μάνα μας. Δεν εγκαταλείψουμε τη μητέρα μας και να πάμε να κατοικήσουμε έναν ξένο άνθρωπο. Έτσι λοιπόν θα έλεγαν και αυτό αποδεικνύει ότι δεν είχε καμιά σχέση με αυτά τα παιδιά που ονομάστηκαν αδελφοί του Χριστού. Και τρίτον, που θέλω να πω, από τους 8 Ευαγγελιστάς, συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, 2 από αυτούς είναι από τους ονομαζομένους αδελφούς του Χριστού, ο Ιάκωβος και ο Ιούδας, που έγραψαν 2 καθολικές επιστολές. Ιδού όμως πως γράφουν και οι 2 ο καθένας στην επιστολή του. Ιάκωβος Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, που σημαίνει εγώ ο Ιάκωβος που είμαι δούλος του Κυρίου Ιησού Χριστού που είναι Θεός. Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου. Ο Ιούδας γράφει ότι είναι δούλος του Ιησού Χριστού, γράφει ακόμα ότι είναι και αδελφός του Ιακώβου. Εάν θα ήταν πραγματικοί αδελφοί του Χριστού, με χαρά θα έγραφαν και θα έλεγαν ότι αδελφοί είμαστε του Χριστού. Θα το έγραφαν ότι είναι αδελφοί του Χριστού. Για καμάρι θα το έλεγαν. Δεν θα το είχαν για τροπή, αλλά για καμάρι θα το είχαν. Έτσι, αυτό αποδεικνύει ότι η μητέρα του Κυρίου άλλο παιδί από τον Χριστό δεν γέννησε. Για τούτο, όλοι αυτοί οι αιρετικοί που παραρμηνεύουν τα χωρία της Καινής Διαθήκης, ας προσέχουν πως μιλάνε και να μην βλαστημάνε τη μητέρα του Κυρίου και ακόμα βλαστημάνε και το πνεύμα του Άγιον του Θεού. Μάλιστα. Και να περάσουμε στην επόμενη εορτή που είναι. 9 Νοεμβρίου είναι του Αγίου Νεκταρίου και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο 25 στίχο και 5ο κεφάλαιο 1 έως 12 στίχους. Και ακολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί από τις Γαλλίας και Δεκαπόλεως και Ιερουσαλήμων και Ιουδαίας και πέραν του Ιουδάνου. Ιδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και καθίσοντος αυτού προσήθων αυτό οι μαθητές αυτού και ανοίξε στο στόμα αυτού δίδασκεν αυτούς λέγον. Μακάρι πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εις την βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στη γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι αλίμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι είναι και δικαιοσύνης ότι αυτόν είναι στην βασιλεία των ουρανών. Μακάριστε όταν ονειδήσουσι μας και διώξουσι και ύπωσι πάμπο νερών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νημό. Χαίρετε και αγκαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύ είναι τους ουρανείς, ούτω γάρ εδίωξαν τους προφήτας τους προημών. Εδώ θέλω να κάνω 2 σχόλια. Πρώτον, ακολούθησαν λέγει ο Ευαγγελιστής το Χριστό πάρα πολλά πλήθη του λαού. Έτσι ο Χριστός ανέβηκε στο όρος και άρχισε να μιλάει στους Αποστόλους και στα πλήθη του λαού. Τα κεφάλαια του Μανθαίου 5, 6 και 7 είναι επί το όρος ομιλία. Έτσι αυτή η περικοπή εδώ είναι στην αρχή της ομιλίας που έκανε στο όρος ο Χριστός. Και αναφέρει εδώ στην ομιλία ο Χριστός 9 μακαρισμούς. Ο πρώτος μακαρισμός είναι η ταπείνωση. Μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν είναι στην βασιλεία του Θεού. Πτωχή το πνεύματι σημαίνει ταπεινόφρονες. Έτσι, η ταπείνωση είναι η ρίζα όλων των αγαθών που κάνει ο άνθρωπος. Όλα τα αγαθά που προέρχονται, που κάνει ο άνθρωπος, προέρχονται από τη ρίζα της ταπεινώσεως. Ακόμα, η ταπείνωση είναι το Α και το Ω. Όταν ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, είναι ταπεινός, πενθεί, στενοχωριέται για
τις αμαρτίες, για το κακό που έκανε και πενθεί ακόμα και για το κακό που υπάρχει στην ανθρωπότητα, όπως λέγει ο δεύτερος μακαρισμός. Μακάρι οι πεθούντες ότι αυτοί παρακληθήσουν. Ακόμα, ο ταπεινός άνθρωπος είναι πράος και ταπεινός, όπως λέγει και ο Χριστός στο 11ο κεφάλαιο και τα Μαθαίων, μάθετε επί μου ότι πράος ημί και ταπεινός. Έτσι λοιπόν, ο ταπεινός άνθρωπος είναι πράος και ταπεινός, όπως λέγει ο τρίτος μακαρισμός. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κρουμίσουν τη γη. Ακόμα, ο ταπεινός άνθρωπος πεινά και διψά να εξακρωθεί, να είναι ειρήνη επί της γης και όλοι οι άνθρωποι να υπάρχει δικαιοσύνη. Όπως λέγει ο τέταρτος μακαρισμός, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Ακόμα, ο ταπεινός άνθρωπος είναι και ελίμων, δίνει ελεημοσύνη στους φτωχούς. Όπως λέγει ο πέμπτος μακαρισμός, μακάρι οι ειρωνοποιοί ότι αυτοί, μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Ακόμα, ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί και προσπαθεί να καθαρίσει την καρδιά του από κάθε αμαρτία. Όπως λέγει πάλι ο έκτος μακαρισμός, μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται. Ακόμα, ο ταπεινός άνθρωπος είναι και ειρηνοποιός. Δεν μαλώνει, δεν μάχεται με τον κόσμο, αλλά θέλει να εξαπλωθεί ειρήνη στη γη, όπως λέγει ο έβδομος μακαρισμός, μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι θεοκληθήσονται. Τέλος, ο ταπεινός άνθρωπος που προσπαθεί να επακολουθήσει δικαιοσύνη επί της γης, διώκεται, διότι οι άνθρωποι δεν θέλουν τη δικαιοσύνη. Διώκεται, όπως λέγει ο όγδος μακαρισμός, μακάρι οι δεδιωγμένοι έναν δικαιοσύνη, ότι αυτόν είναι στην βασιλεία των ουρανών. Έτσι, βλέπουμε από τον πρώτο μακαρισμό μέχρι το 8ο μακαρισμό, σαν μια λυσίδα, η ένα με το άλλο. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, ότι η ρίζα όλων των αγαθών προέρχονται από την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι το Α και το Ω, γι' αυτό ο Χριστός μας διδάσκει να έχουμε ταπείνωση. Αλλά να ακούσουμε και αυτά που λέγει ο Παύλος, ότι τι έχουμε και δεν λάβαμε. Τι έχεις όκ έλαβες ή και έλαβες τι καυχάσαι ως μη λαβών. Έτσι, ό,τι έχουμε επιτυχεί εδώ στη γη, στη ζωή μας, δεν τα έχουμε μόνοι μας, αλλά με τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός εδώ, ο Χριστός, μας διδάσκει να έχουμε την ταπείνωση, ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι στο ένατο μακαρισμό που λέγει ο Χριστός να χαίρεται όταν σας διώκουν οι άνθρωποι, σας μισούν, διότι έτσι εδίωξαν τους προφήτας που απέστειλε ο Θεός πρωτήτερα από σας. Εάν αγαπητοί Απόστολοι, θα διαβάσουμε προσεκτικά την Παλιά Διαθήκη, θα δούμε ότι από τη μια μεριά ύψε το προφήτε αυτοί που εκολάκευαν τους βασιλείς και το λαόν και έλεγαν «Οχι ο Κύρος εν ημίν εστίν, ομοί επέρθη εφημάς κακά», θα δούμε τους ψευδοπροφήτας να κάθονται και να τρώνε ψωμί στα ανάκτορα των βασιλέων. Από την άλλη μεριά βλέπουμε τους πραγματικούς προφήτας του Θεού που άλλοι τους έδιωξαν, άλλοι τους μίσησαν, άλλοι τους σκότωναν. Έτσι βλέπουμε στην Παλιά Διαθήκη άλλοι προφήτες να διώκονται από τους βασιλιάδες και από τους γραμματείς και φαρισαίους και να αναγκαστούν να πάνε να κρυφτούν στα βουνά
όπως ο Ηλίας. Άλλοι προφήτες τους έβαζαν στη φυλακή, όπως ο προφήτης Μιχαίας. Άλλοι προφήτες τους έριγναν στα λιοντάρια να τους κατασπαράξουν, όπως ο Δανιήλ. Άλλοι προφήτες τους έριγναν στην φωτιά να καίγονται, όπως οι τρεις παιδες στο καμίνι του Ναβουχοδονόσορος που καιγόταν επταπλασίωνα. Άλλοι προφήτες τους έκουβαν με το πριόνι σαν ήταν κούτσορα, όπως ο προφήτης Ισαΐας. Και άλλοι προφήτες τους έριγναν στο λάκκο που είχε λάσπη και ακαθαρσίες, όπως ο προφήτης Ιερεμίας. Έτσι όλοι οι προφήτες αυτά τα πέρασαν στο πιτσί τους. Γι' αυτό εδώ ο Χριστός λέγει στους Αποστόλους, στους πιστούς, στους χριστιανούς, να χαίρετε και να αγκαλιάστε ότι η αμοιβή σας, ο μισθός σας θα είναι πολλού στον ουρανό, ότι έτσι εδίωξαν τους προφήτας που απέστειλε ο Θεός πρωτήτρα από σας. Μάλιστα. Άρα εδώ πρέπει να ανακεφαλαιώντας να πούμε ότι οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, στη σημερινή εκπομπή παρουσιάζουμε σειρά ευαγγελικών περικοπών που ακούμε στους ναούς κατά τις μεγάλες γιορτές του έτους. Είμαστε τώρα στον μήνα Δεκέμβριο και η πρώτη γιορτή είναι 5 Δεκεμβρίου, Σάββατο η Αγιασμένου, η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 11ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλων, στίχοι 27-30. «Πάντα μη παρηδόθη υπό το Πατρός μου και οδείς επιγνώσκει τον αιών, ημί ο Πατήρ. Οδέ τον Πατέρα της επιγνώσκει, ημί ο Υιός. Και ο, εάν βούληται, ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου ημάς. Άρατε το ζυγό μου εφ' εμάς και μάθετε επί μου, ότι πράω σε μη και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχές ημών. Ο γαρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρών εστίν». Εδώ, σε αυτή την περικοπή, θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, στο 28ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων, 18 στίχο, εκεί ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του είπε στους Αποστόλους: «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης», που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι εξουσιαστής, εξουσιάζει όλα που είναι πάνω στον ουρανό και όλα που είναι πάνω στη γη. Γι' αυτό εδώ στην περικοπή λέγει ότι «όλα μου παρεδόθηκαν από τον Πατέρα μου, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Υιός παρά μόνο ο Πατέρας. Και κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Πατέρας παρά μόνο ο Υιός. Και σε όποιον θέλει ο Υιός θα φανερώσει τον Πατέρα». Εδώ τώρα θέλω να δούμε πώς ο Χριστός φανερώνει τον Πατέρα Του και τον εαυτόν Του, αλλά και το Πνεύμα του Άγιον στους πιστούς. Αυτό το φανερώνει όταν ο πιστός άνθρωπος πιστεύει στο Ευαγγέλιο, το μελετάει και το τηρεί, τότε ο Χριστός φανερώνει και τον εαυτόν Του και τον Πατέρα Του και το Πνεύμα του Άγιου. Καθώς στο 14ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στίχοι 21-23 λέγει: «Ο έχοντας εντολάς μου και τερών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπώμαι. Ο δε αγαπώμαι, αγαπηθήσετε υπό το Πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, τότε θα τον αγαπήσει ο Πατέρας μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω και θα φανερώσουμε τον εαυτό μας σε αυτόν. Λέγει αυτό
Ιούδας, ούχο Ισκαριώτης, Κύριε, και τι γέγονε ότι ημίν μέλης εμφανίζεις σε αυτόν και όχι το κόσμο. Ο Ιούδας, ένας από τους 12, όχι ο Ισκαριώτης που τον παρέδωσε, αλλά αυτός που λέγεται Ιούδας Ιακώβου. Κύριε, του λέγει, τι είναι αυτό που μας λες, ότι σε μάν μόνον τους Αποστόλους θα φανερώσει τον εαυτό σου και όχι σε όλον τον κόσμο. Απεκρίτη Ιησούς και είπε αυτό, εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπεί σε αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πείσουμε. Απεκρίτη Ιησούς και του είπε, εάν κανείς με αγαπάει, θα τηρεί τους λόγους μου, το Ευαγγελιό μου. Και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και εγώ και θα κατοικήσουμε μόνιμα μέσα σε αυτόν. Έτσι λοιπόν ο Χριστός παρουσιάζει τον πατέρα του, τον εαυτόν του και το πνεύμα του Άγιο εις εκείνους που αγαπούν το λόγο του και τον τηρούν. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να πω. Υπάρχουν μερικοί χριστιανοί που πάνε στην εκκλησία, ανάβουν λεμπάδες μεγάλες, κάνουν σταυρούς μεγάλους, φελάνε τις εικόνες. Αλλά τους ακούς να σου λένε, πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία μας τα λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, αλλά είναι δύσκολα, δεν μπορούμε να τα τηρήσουμε, ότι εντολές του είναι βαριές. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, 5ο κεφάλαιο, 3 στίχο λέγει, αυτή γαρεστήν η αγάπη του Θεού, είναι τα εντολάς αυτού τηρούμεν και εντολέ αυτού βαρύ ο κεσίν. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, να τηρούμε τα εντολάς του. Και εντολές του δεν είναι βαριές. Γι' αυτό εδώ στην περικοπή ο Χριστός λέγει, ελάτε προς με κοντά μου, εσείς που κουπιάζετε και είσαστε πεφορτισμένοι από το βάρος της αμαρτίας, ελάτε κοντά μου να αναπαυθείτε, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Ελάτε, λέγει, ότι ο ζυγός μου, δηλαδή ο νόμος μου, οι εντολές μου δεν είναι βαριές αλλά είναι ελαφρές. Έτσι, εγώ αγαπητοί Απόστολε, δεν βρήκα μια εντολή που δεν μπορεί να την τηρήσει ο άνθρωπος, να είναι δύσκολη. Δεν βρήκα στη ζωή μου βαριές εντολές που δεν μπορεί να το τηρήσουν, είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που μοιάζουν σαν αυτούς που γράφει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο Ρωμαίους επιστολή 26-27 στίχους. Λέγει παραπάνω ο Παύλος ότι πρόχριστο οι λαοί αντί να πιστεύουν και να προσκυνήσουν των δημιουργών πίστευαν και προσκύνησαν τα δημιουργήματα του Θεού. Γι' αυτό στη συνέχεια λέγει, δια τούτο παρέδωκεν αυτός ο Θεός εις πάθη τιμίας. Έτεγα θύλη αυτών μετήραξαν τη φυσική χρήση εις την παραφύση. Ομοίως δε και οι άσυνες αφέντες τη φυσική χρήση της ηλίας εξεκάφθησαν εν τη ωρέξη αυτών εις αλλήλους. Άρσενες εν άρσηση την ασημοσύνη κατεργαζόμενη και την αντιμιστία ειν έδι της πλάνης αυτών εν αυτής απολαμβάνοντες. Έτσι λοιπόν μόνο σε τέτοιους ανθρώπους είναι δύσκολες εντολές του Χριστού. Στη Παλιά Διαθήκη σε ένα ψαλμό στο 48 δύο φορές αναφέρει για τέτοιους ανθρώπους που ξεπέρασαν και τα ζώα και τα κτίνη. Τα ξεπέρασαν. Ότι τα ζώα, τα κτίνη δεν κάνουν τέτοια πράγματα που κάνει ο άνθρωπος. Και λέγει στο 48 ψαλμό 13 στίχο και 21 στίχο, δύο φορές το αναφέρει. Άνθρωπος εν τιμίων ούσι νίκε, άρα συνευλήθη της κτίνης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Μάλιστα. Και ενώ βλέπουμε ότι ο Χριστός ζητάει από μας να σηκώσουμε το σταυρό για να τον ακολουθήσουμε, ο οποίος δεν είναι τόσο βαρύς όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται, όλοι όσοι
στέκονται αρνητικά απέναντι στη διδασκαλία του Χριστού, λένε ότι γέμισε τον κόσμο με υποσχέσεις για πράγματα τα οποία κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Αλλά πάρα πολύ ωραία ανέφερες ότι έχουμε πληθώρα μαρτύρων οι οποίοι φάνηκαν συνεπείς προς το λόγο του Ευαγγελίου και τον τήρησαν στη ζωή τους, είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Να περάσουμε τώρα στην επόμενη γιορτή. 15 Δεκεμβρίου είναι του Αγίου Ελευθερίου και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο 23 και τρίτο κεφάλαιο έως 5 στίχους. Αυτή την περικοπή θα τη διαβάσω εγώ. Και γένετο παραπορεύεστε αυτόν εν τη Σάβαση δια των σπορίμων και ήρξαντο οι μαθηταί αυτού οδόν ποιήν τύλλοντες τους τάχειας. Και οι Φαρισαίοι έλεγον αυτό, είδε τι ποιούσιν εν τη Σάβαση ο ουκ έξεστη, και αυτός έλεγεν αυτής, ουδέποτε ανέγνωτε τι επίησε Δαβίδ, ότε χρίαν έσχε και επίνασεν αυτός και εμεταυτού. Πώς εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού επί ευδιάθαρα αρχιερέως και τους άρτους της προθέσεως έφαγεν, ους ουκ έξεστη φαγήν ημί της ιερεύση και έδωκε και της ειν αυτό ούση. Και έλεγεν αυτής, το Σάββατον δια των άνθρωπων εγένετο, ουκ ο άνθρωπος δια το Σάββατον, ώστε Κύριος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου. Και εισήλθε πάλι εις την συναγωγήν, και είναι εκείν άνθρωπος εξηραμένην έχων την χείρα, και παρεπτήρουν αυτόν ή τη Σάββαση θεραπεύσει αυτόν ή να κατηγορήσω συν αυτού. Και λέγει το ανθρώπου το εξηραμένην έχων την χείρα, έγειρε εις το μέσον, και λέγει αυτής, έξεστη τη Σάββαση να αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε, ψυχήν σώσε ή αποκτήνε, ιδέ αισιόπων. Και περιβλεψάμενος αυτούς μετοργής, συλληπούμενος επί την πορώση της καρδίας αυτών, λέγει το ανθρώπο, έκτινον την χείρα σου, και εξέτεινε και απεκατεστάθη η χείρ αυτού υγιής ως και η άλλη. Εδώ, σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, ο Χριστός μαζί με τους Αποστόλους την ημέρα του Σαββάτου πέρασαν από σπαρμένα χωράφια και οι μαθητές του πείνασαν. Άπλωσαν τα χέρια και έκοβαν από κανένα στάχι, τα έτριβαν στις παλάμες, έβγαζαν το ψωμί και το έτρωγαν. Οι Φαρισαίοι τους κατηγόρησαν και έλεγαν στον Χριστό, «Να, κοίτα τι κάνουν, πράγμα που την ημέρα του Σαββάτου δεν επιτρέπεται να τα κάνει κανείς». Ο Χριστός όμως τους είπε, «Ποτέ δεν διαβάσατε στην Αγία Γραφή τι έκανε ο Δαβίδ όταν επείνασε αυτός και αυτοί που ήταν μαζί του, πώς πήγε στον οίκο του Θεού και πήρε τους άρτους της προθέσεως που δεν έπρεπε να τους φάνε οι άνθρωποι παρά μόνο οι ιερείς, και πήγε εκεί επί αβιάθαρ τον ιερέα και πήρε τους άρτους της προθέσεως και τους έφαγε και έδωσε και σε αυτούς που ήταν μαζί του, στην παρέα του». Εδώ ήθελα να παρακαλέσω τους αγαπητούς τελεθεατάς να διαβάσουν στο πρώτο βιβλίο των Βασιλειών από το 17ο κεφάλαιο μέχρι το 24ο κεφάλαιο, εκεί για να δουν λίγο την ιστορία με τον Δαβίδ. Θα αναφέρω όμως εγώ εν ολίγης πώς έγινε αυτό και έφαγε το σάρτος της προθέσεως. Στο 17ο κεφάλαιο πρώτο βασιλειών μας διδάσει εκεί η γραφή ότι ο Δαβίδ σκότωσε τον Γολιάθ. Στο 18ο κεφάλαιο 6-7 στίχους λέγει εκεί ότι οι γυναίκες του Ισραήλ, αυτές που χόρευαν λέγει και τραγουδούσαν τούτο το τραγούδι. Επάταξε Σαούλ εν χελιάσιν αυτού και Δαβίδ εν μεριάσιν αυτού. Και αυτό το τραγούδι που τραγουδούσαν οι χορεύστριες γυναίκες του Ισραήλ εφάνηκε βαρύ στο Σαούλ, στον βασιλιά, και από τη στιγμή εκείνη μπήκε μίσος μέσα στον Σαούλ
και ήθελε να σκοτώσει τον Δαβίδ. Τον είχε κάνει και γαμπρό στη θυγατέρα του Μερχόλ. Στη συνέχεια, να μην τα απολογήσουμε, ο Δαβίδ κρυβότανε. Και στο 21ο κεφάλαιο, πρώτο βασιλιών, λέγει εκεί ότι ο Δαβίδ μαζί με την παρέα του που ήταν, είχαν 2-3 μέρες να φάνε ψωμί. Πήγε ο Δαβίδ στον ναό του Θεού, που ήταν Αβιάθαρ ο ιερεύς, και του είπε, έχεις λίγο ψωμί να μας δώσεις να φάμε. Ο ιερεύς είπε, δεν έχω ψωμί, τελείωσε, αλλά έχω τους σάρτους της προθέσεως, να σας δώσω αυτούς και να φάτε. Τα έδωσε ο ιερεύς, τα πήρε ο Δαβίδ, έφαγε αυτός και όλη η παρέα του. Γι' αυτό εδώ ο Χριστός λέγει, ποτέ δεν διαβάσετε αυτό που έκανε ο Δαβίδ και έφαγε το σάρτους της προθέσεως και έδωσε και σε αυτούς που ήταν μαζί του. Και τους είπε ο Χριστός, γραμματής και φάρισαι Ιπποκριτέ, το Σάββατον έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατον, ώστε Κύρος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να πω, μια άλλη ημέρα του Σαββάτου ήταν στην συναγωγή ο Χριστός. Ανάμεσα στα πλήθη του λαού ήταν ένας άνθρωπος που είχε ξηρό, παράλυτο το χέρι. Οι Φαρισαίοι παρατηρούσαν τον Χριστό τι θα κάνει, αν θα το θεραπεύσει για να τον κατηγορήσουν. Ο Χριστός είπε στον άνθρωπο που είχε παράλυτο το χέρι, έλα κάτσε εδώ μπροστά. Πήγε ο άνθρωπος και ρωτάει τους Φαρισαίους και τους λέγει, επιτρέπεται την ημέρα του Σαββάτου να κάνει κανείς καλό ή κακό, αγαθοποίησε ή κακοποίησε, ψυχή σώσε ή αποκτήνε, να κάνει καλό κανείς ή κακό, να θεραπεύσει κανείς, να σώσει μια ψυχή ή να την σκοτώσει. Αυτοί σιωπούσαν. Και τότε είπε ο Χριστός στον άνθρωπο, άπλωσε το χέρι. Το άπλωσε και έγινε γερό όπως ήταν και πρώτα. Οι Φαρισαίοι τότε μαζί με τους Ιεροδανούς έφυγαν από τη συναγωγή αγανακτισμένοι και έκαναν ένα συμβόλαιο πώς να σκοτώσουν τον Χριστό. Μα τι τους έκανε ο Χριστός? Επειδή εθεράπευσε με το λόγο του τον άνθρωπο και δούλεψε ο Χριστός την ημέρα του Σαββάτου. Έτσι λοιπόν οι γραμματείς, Φαρισαίοι και οι αρχιερείς όλοι ήταν υποκριτές. Όπως βλέπουμε και σε μια άλλη περίπτωση, στο 13ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλου είναι συγκύπτωσε εκεί. Τι θεράπησε ο Χριστός? 18 χρόνια είχε σε αυτή την ασθένεια, την λυπήθηκε ο Χριστός. Και ο αρχισυνάγωγος, αντί να τον ευχαριστήσει, άρχισε να τον κατηγορήσει ότι την θεράπευσε την ημέρα του Σαββάτου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι γραμματείς, Φαρισαίοι και οι αρχιερείς δεν είχαν πιστεύσει στα λόγια του Θεού, στα λόγια της Αγίας Γραφής, ούτε είχαν στον εαυτό τους δύο συμπάθεια για τον άνθρωπο, να πάσχουν για τον άνθρωπο, αλλά αγαπούσαν αυτά που έπαιρναν από το μισθό τους από την Αγία Γραφή. Αυτό αγαπούσα μόνο. Έτσι λοιπόν, σε κάθε εποχή υπάρχουν αυτός ο φαρισαϊκός εγωισμός. Γι' αυτό η παροιμία λέγει, ο τάδε έχει φαρισαϊκό εγωισμό. Μάλιστα. Και πρέπει να τονίσουμε εδώ, αγαπητέ Γιάννη, ότι πολλές φορές στην ιστορία η Εκκλησία πρόσφερε από τους θησαυρούς της όταν έπρεπε να σωθούν ανθρώπινες ψυχές, είτε εχμάλωτοι πολέμου από επιθέσεις βαρβάρων, είτε σε άλλες περιπτώσεις που κινδύνευε το κράτος, η Εκκλησία έδωσε ακόμη και ιερά σκεύη πολύτιμα για να μπορέσει το κράτος να εξασφαλίσει τα μέσα είτε εξαγοράς εχμαλώτων είτε άμυνας απέναντι σε εχθρούς. Όσο για αυτό τον φαρισαϊκό, την φαρισαϊκή υποκρισία, αυτή τη βλέπουμε να την στυλιτεύει πολλές φορές ο Χριστός και είναι ένα από τα φοβερότερα πάθη τα οποία καλλιεργούνται δυστυχώς
μέσα στο σώμα της Εκκλησίας από ανθρώπους που θέλουν να φαίνονται προς τα έξω ευσεβείς και να τους θαυμάζουν οι άλλοι για την προσήλωσή τους στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Να περάσουμε τώρα στην επόμενη. Μια άλλη περικοπή που θα διαβάσω είναι από το 10ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στίχοι 16-22. Αυτήν την περικοπή η Εκκλησία μας τη διαβάζει σε πολλούς Αγίους, γι' αυτό δεν αναφέρω όνομα Αγίου. Ιδού εγώ αποστόλου ημάς ως πρόβατα μέσω λύκων. Γίνεσουν φρόνιμοι ως εώφης και ακέρι ως περιστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδώσου σιγάρι μας η συνέδεια και εν τες συνογωγές αυτών μαστιγώσουσεν ημάς. Και επιγειμόνας δε και βασιλείς αχθίσεστε εν εκνεμού και εις μαρτύρων αυτής και της έννησιν. Ότε δε παραδώσους ημάς, μη μερμνήστε πως ή τη λαλήσετε, δωδίστε γάριμην εν εκείνη τώρα τη λαλήσετε. Ου γάριμίσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα, το πατρός ημών, το λαλούν εν ημίν. Παραδώσε δε αδερφός αδερφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα πηγονείς και θανατώσουν εν αυτούς. Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Εδώ, σε αυτήν την περικοπή θέλω να κάνω τρία σχόλια. Πρώτον, στην αρχή του κεφαλαίου ο Ευαγγελιστής αναφέρει τα ονόματα των 12 Αποστόλων και στη συνέχεια τους λέγει να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγελιόν του και τους δίνει και το χάρισμα να θεραπεύσουν. Τους λέγει ασθενούντας θεραπεύεται, νεκρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότη. Τους λέγει ακόμα να μην πάρουν τίποτε στον δρόμο που θα πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Ούτε ράβδο, ούτε σάκο να έχει ψωμί, ούτε σακούλι, πορτοφόλι δηλαδή με χρήματα, ούτε δύο υποδήματα, τίποτε να μην έχουν. Ότι είναι άξιος ο εργάτης της τροφής αυτού. Και τους λέγει, σε όποια πόλη ή χωριό θα πάτε, να εξετάσετε ποιος θα είναι άξιος να σας φιλοξενήσει. Σε αυτό το σπίτι που θα πάτε, εκεί θα μείνετε μέχρι να φύγετε. Δεν θα φύγετε από το ένα σπίτι στο άλλο για να καλοπεράσετε, να φάτε καλά φαγητά. Όχι, τους λέει. Αλλά σε αυτό το σπίτι που θα πάτε στην αρχή, μέχρι τέλος που θα φύγετε, εκεί θα καθίσετε. Και τους είπε ακόμα, όποιος δεν θα σας δεχθεί και το λόγο μου, τότε να τεινάξετε τη σκόνη από τα παπούτσια σας και να φύγετε. Σας βεβαιώνω, τους λέγει, ότι κατά την μέρα της κρίσεως πιο ελαφρύ θα είναι η τιμωρία στα Σόδομα και στα Γόμαρα παρά στην πόλη, χωριό ή στο σπίτι εκείνο που δεν σας δεχτούν. Το δεύτερο που θέλω να πω, αφού ο Χριστός εδώ τους λέγει πώς πρέπει να πάνε να κηρύξουν, τώρα τους λέγει πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Να, τους λέγει, ειδού εγώ, σας στέλνω σαν πρόβατα μέσα στους λύκους, στους αγρίους ανθρώπους, που δεν θα σας δεχθούν, δεν θα πιστεύουν στο Ευαγγελιό μου. Και να είσαστε, λέγει, έξυπνοι και φρόνιμοι σαν τα φίδια και άκακοι σαν τα περιστέρια. Το φίδι ήταν το πιο φρόνιμο ζώο του χωραφιού που επίησε Κύριος ο Θεός. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο διάβολος και ο σατανάς για να πλανήσει τους πρωτοπλάστους και τους βγάζει από το παράδεισο, για όργανό του διάλεξε το πιο φρόνιμο ζώο του χωραφιού, το φίδι. Ιδού τι λέει στο τρίτο κεφάλαιο Γένεσης στην αρχή, ο δεόφης είναι φρονιμότατος πάντων των θερίων των επί της γης ον επίησε Κύριος ο Θεός. Έτσι δεν μίλησε το φίδι στους πρωτοπλάστους αλλά ο διάβολος και σατανάς, όπως επί παραδείγματος Άριν δεν μίλησε Ιόνος του Βαλαάμ αλλά μίλησε ο άγγελος. Έτσι και εδώ μίλησε
ο διάβολος διαστόματος φιδιού και πλάνησε τους πρωτοπλάστους. Γι' αυτό εδώ ο Χριστός λέγει να γίνεστε έξυπνοι να είσαστε και φρόνιμοι σαν τα φίδια και άκακοι σαν τα περιστέρια. Το τρίτο που θέλω να πω. Αφού ο Χριστός τους είπε πώς πρέπει να πάνε να κηρύξουν, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, τότε, τώρα, τους προλέγει τι θα συμβεί στη ζωή τους όταν θα πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του. Να προσέχετε, τους λέγει, από τους ανθρώπους. Θα σας παραδώσουν σε συνέδρια και θα σας οδηγήσουν σε φυλακές ακόμα. Θα σας οδηγήσουν σε βασιλείς και γημόνας και στα έθνη να απολογηθείτε για μένα εξαιτίας του Ευαγγελίου μου. Όταν λέγει θα σας παραδώσουν να μην μερνάτε τι θα πείτε, διότι δεν θα είσαστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Άγιον του Θεού θα μιλεί για το στόματό σας. Αλλά να προσέχετε, λέγει, ότι ο διωγμός αυτός δεν θα είναι μόνο από τους εχθρούς, τους ξένους ανθρώπους, αλλά και από τους ανθρώπους του σπιτιού σας. Ο άπιστος αδελφός θα παραδώσει τον πιστό αδελφό που πίστευσε σε μένα. Και ο άπιστος πατέρας θα παραδώσει τον πιστό γιο που πίστευσε σε μένα. Και θα σηκωθούν τα άπιστα παιδιά και θα σκοτώσουν τους γονείς. Και θα εξακολουθείτε να είσαστε μισούμενοι από όλους τους ανθρώπους. Όλοι θα σας μισήσουν. Όποιος λοιπόν θα είναι μέχρι τέλος πιστός, αυτός θα σωθεί. Έτσι εδώ ο Χριστός προλέγει στους Αποστόλους τι θα συμβεί στο έργο του Ευαγγελίου του. Γι' αυτό ο Χριστός μας διδάσκει ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας, να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλος για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Και εδώ επανέρχομαι σε αυτό που είχα παρατηρήσει και σε προηγούμενη περικοπή, ότι πολλοί κατηγορούν τον Χριστό ότι δίνει πολλές υποσχέσεις, ότι εξαπατά τους ανθρώπους και δεν βλέπουν ότι σε κάθε περίπτωση ο Χριστός μας ζητάει τα δύσκολα και όχι τα εύκολα. Γι' αυτό και εμείς του γυρίζουμε την πλάτη πολλές φορές και τον προδίδουμε. Δεν μας είπε ότι θα καλοπεράσουμε, δεν μας είπε ότι όλα θα έρχονται όπως τα θέλουμε, όπως τα περιμένουμε, αλλά απέναντίας μας είπε ότι θα υποστούμε διωγμούς, θα υποστούμε εξευτελισμούς, αλλά ζητάει από μας τι, να αντέξουμε ως το τέλος, γιατί ο υπομένων εις τέλος ούτως σωθήσεται. Και πράγματι όλοι οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας είδαμε ότι ή διώχθηκαν ή απαρνήθηκαν τα του κόσμου. Όλα αυτά που εμείς τα θεωρούμε σπουδαία και αγωνιζόμαστε στο βίο μας να τα αποκτήσουμε και στο τέλος φεύγει ο βίο μας και μένουμε εμείς με το ανικανοποίητο. Ιδιαίτερα ο σημερινός άνθρωπος που κυνηγάει τις απολαύσεις και τις ικανοποίησεις στο τέλος καταλήγει σε ένα ακραίο ανικανοποίητο καθώς έχει χάσει το νόημα της ύπαρξής του. Να περάσουμε τώρα στην άλλη επόμενη περικοπή που θέλω να διαβάσω, είναι από το 5ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στίχη 24-30. Αυτή την περικοπή λίγο πολύ όλοι οι άνθρωποι την γνωρίζουν, ότι η Εκκλησία μας την διαβάζει στην νεκρόσιμη ακολουθία. Αμήν λέγω μην, ότι ο το λόγο μου ακούω και πιστεύουν το πέμψαν δίμε έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσινο κέρχεται, αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις τη ζωή. Αμήν λέγω μην, ότι έρχεται ώρα και είναι στην, ότε οι νεκροί ακούσονται τη φωνή του Υιού του Θεού και ακούσονται ζήσονται. Ως περγάρου πατήρι έχει ζωή έννοι αυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωή έχει έννοι αυτό. Και εξουσίαν έδωκεν αυτό και κρίσιν ποιήν ότι ως ανθρώπου εστί. Ή θα μάζεται τούτο, ότι έρχεται ώρα εν οι πάντες ή εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται ή τα αγαθά πείσαντες εις ανάστασιν ζωής ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσιος. Ού δύναμαι εγώ πλήν απ' εμ' αυτού ουδέν, καθώς ακούω κρίνω και η κρίση εμεί δικαίες την ότι ου ζητώ το θέλημα το ημών, αλλά
το θέλημα του Πέμψαντός με Πατρός. Εδώ θέλω να δούμε δύο σχόλια. Το πρώτο. Στην αρχή της περικοπής ο Χριστός μας λέγει: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, όποιος ακούει τα λόγια μου, τα πιστεύει και πιστεύει στον Πατέρα που με έστειλε, θα έχει αιώνια ζωή και δεν θα περάσει σε κρίση, αλλά θα κατεβεί απευθείας από τον σωματικό θάνατο στην αιώνια ζωή». Αυτά τα λόγια, αγαπητοί Απόστολοι, που λέγει εδώ ο Χριστός, κανείς απολύτως, κανείς άνθρωπος δεν τόλμησε ούτε θα τολμήσει να τα πει. Τα είπε μόνο ο Χριστός, ότι είναι Υιός του Θεού, είναι Θεός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Αυτός που κρατάει τον θάνατο και τη ζωή στα χέρια Του. Κάτι τέτοιο λέγει και στο 8ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη 51 στίχο. «Αμήν, αμήν, λέγομήν, ότι λόγω μου τυρών, θάνατο ομοί γεύστη στον αιώνα. Όποιος ακούει τα λόγια μου και τα τρει, δεν θα γευθεί, δεν θα ειδεί ποτέ πνευματικό θάνατο, αλλά θα κατεβεί απευθείας από τον σωματικό θάνατο στην αιώνια ζωή». Όταν αρρώστησε ο Λάζαρος, ο Χριστός δεν ήταν εκεί. Και αφού πέθανε, μετά 4 ημέρες που ήταν στο τάφο ο Λάζαρος, τότε ο Χριστός πήγε στη Βηθανία. Προτού πάει στον τάφο του Λαζάρου για να τον αναστήσει, η αδερφή του, η Μάρθα, το συνάντησε στο δρόμο και του είπε: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ όταν αρρώστησε ο αδερφός μου, θα τον εθεράπευες και δεν θα πέθανε. Αλλά και τώρα ξέρω, ό,τι θα ζητήσει από τον Θεό, θα σου τα δώσει ο Θεός». Λέγε σε αυτήν ο Ιησούς: «Θα αναστηθεί ο αδερφός σου». Η Μάρθα του λέγε: «Ξέρω, θα αναστηθεί κατά την ημέρα της Αναστάσεως, που θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί». «Όχι», του λέγε ο Ιησούς, «τώρα, αυτή τη στιγμή θα αναστηθεί, ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύουν σε με, κανά πιθάνει, ζήστε. Όποιος θα πιστεύει σε με και αν θα πιθάνει, θα ζήσει», λέγει. «Και πας, ο ζών, και πιστεύουν σε με, ο μη αποθάνει στον αιώνα. Και όποιος είναι ζωντανός, ζει και θα πιστεύει σε μένα, δεν θα πιθάνει πνευματικός ποτέ, αλλά θα κατεβεί από το σωματικό θάνατο στην αιώνια ζωή». Το δεύτερο που θέλω να πω είναι στους στίχους 28-29 που λέγει εδώ στην περικοπή ο Χριστός: «Μη θαυμάζετε αυτά που σας λέγω, ότι θα έρθει η ώρα και οι νεκροί που είναι στους τάφους θα ακούσουν την φωνή του Υιού του Θεού, τη δική μου», λέει ο Χριστός, «και θα σηκωθούν, θα βγουν από τους τάφους όλοι οι νεκροί. Θα βγουν αυτοί που έκαναν τα καλά έργα να απολαύσουν την αιώνια ζωή, και αυτοί που έκαναν τα φαύρα, το κακό, την αμαρτία, να κρυθούν ο καθένας κατά τα έργα που έκανε». Εδώ βλέπουμε ότι ο Χριστός μας λέγει ότι ο καθένας μας θα κρυθούμε κατά τα έργα που κάναμε. Ότι πράγματι κατά τα έργα που κάναμε θα κρυθούμε εδώ στην πέρα του τάφου, για την πέρα του τάφου ζωής, αυτό το λέγει πιο καθαρά ο Χριστός στην περικοπή της Μελούσης Κρίσεως, που είναι στο 25ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον 31-46 στίχος. «Εις εκείνος που θα είναι στα δεξιά του και έκαναν καλά έργα, θα τους πει: Δεύτε ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβλής κόσμου. Και σε εκείνους που θα είναι στα αριστερά του, που δεν είχαν κάνει καλά έργα, θα τους πει: Πορεύεστε απ' εμού εκτεραμένοι εις το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένο του διαβόλου και της αγγέλης αυτού». Και τελειώνει ο Χριστός με την διδασκαλία αυτή της Μελούσης Κρίσεως: «Και απελεύσονται ότι», δηλαδή αυτοί που δεν είχαν καλά έργα, «εις κόλασιν αιώνιον, δε δίκη εις ζωήν
αιώνιο. Έτσι βλέπουμε ότι από τα έργα που κάνουμε θα κριθούμε. Για να καταλάβουμε καλύτερα ότι από τα έργα που θα κάνουμε, από εκεί εξαρτάται ή θα δικαιωθούμε ή θα τιμωρηθούμε, θα αναφέρω μια άλλη διδασκαλία του Χριστού, που είναι στο 16ο κεφάλαιο κατά Λουκάν, στίχη 19-31, είναι η διδασκαλία του Χριστού που μιλάει για το πλούσιο και φτωχό Λάζαρο. Εκεί ο Χριστός λέγει ότι ο πλούσιος καλοπερνούσε, δεν του έλειπε τίποτε, όλα τα καλά είχε, αλλά ήταν πιστός, άδικος και δεν πίστευε τίποτε και σκληρός. Αντίθετα, ο Λάζαρος είχε τρία κακά επάνω του, φτωχός, άρρωστος και περιφρονημένος. Ήταν φτωχός, δεν είχε να φάει. Περίμενε μέρα, ώρα με την ώρα, πότε θα βγει η περαιτέρω του πλουσίου, να τενάξει το τραπεζομάντρο και να μαζεύει τις μπουκές που έφταν από το τραπέζι. Ήταν άρρωστος και είχε αίμα στις πληγές του, πήγαιναν τα σκυλιά και έγλυφαν και το αίμα. Και τέλος ήταν και περιφρονημένος, ότι όσες φορές έβγαινε από το σπίτι του έξω ο πλούσιος και πόσες φορές έμεινε στο σπίτι του και έβλεπε στην εξώπορτα της αυλής ξαπλωμένο το Λάζαρο, έλεγε μέσα του, πότε θα ψοφήσει αυτό το ψόφιο σκυλί που μου περιφρονεί το σπίτι μου και την αυλή μου. Έτσι έλεγε. Αλλά όλα τα καλά που πέρασε ο πλούσιος και τα κακά που πέρασε ο Λάζαρος ήταν προσωρινά. Έτσι ήρθε η ώρα να φύγουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και πρώτα πέθανε ο Λάζαρος, ότι το σώμα του ήταν πολύ βασανισμένο, δεν μπορούσε να αντέξει, και πέθανε ο Λάζαρος και οι άγγελοι πήραν την ψυχή του Λαζάρου και την έφεραν στον κόλπο του Αβραάμ, στο παράδεισο. Πέθανε και ο πλούσιος και τάφη. Το ετάφη εδώ δεν σημαίνει ότι τον έθαψαν, επειδή και τον Λάζαρο έθαψαν. Αλλά το ετάφη εδώ σημαίνει ότι μαζεύτηκαν όλοι, οι βασιλείς, οι άρχοντες, οι μεγιστάνες του λαού, να τον οδηγήσουν στην τελευταία κατοικία στο νεκροταφείο. Όπως και μέχρι σήμερα, όταν πεθαίνει κανένας μεγάλος κατά κόσμο άνθρωπο με όνομα, μαζεύονται όλοι οι πολιτικοί και οι θρησκευτικοί ηγέτες του λαού να τον οδηγήσουν στην τελευταία κατοικία στο νεκροταφείο. Έτσι παρουσιάστηκε και στον πλούσιο. Ενώ οι βασιλείς, οι άρχοντες και οι μεγιστάνες τον οδηγούσαν στο νεκροταφείο με μουσικές, με τραγούδια, με ομιλίες, το σώμα του για να το φέρει στο νεκροταφείο, η ψυχή του όμως πήγε στην κόλαση. Και εν το άδει επάρας τους οφθαλμούς αυτού υπάρχουν εμβασάνεις. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι από τα έργα ή θα δικαιωθούμε ή θα τιμωρηθούμε. Και τέλος, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 14ο κεφάλαιο Αποκαλύψεως, 13 στίχο, ότι 20 μεγάλη φωνή από τον ουρανό που έλεγε, «Μακάρι οι νεκροί οι εν Κυρίω αποδίσκοντες απάρτη». Ναι, λέγει το Πνεύμα, είναι να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετά αυτών. Να, τα έργα θα μας οδηγούν μέχρι το θρόνο του Θεού. Και αυτά τα έργα θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσουν ή μας δικάσουν. Γι' αυτό ο Χριστός μας διδάσκει εδώ σε αυτή την περικοπή να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέραν το τάφο ζωή. Και θα προσθέσω εγώ εν κατακλείδη ότι πολλές φορές ακούμε στις συζητήσεις κάποιους οι οποίοι υποτίθεται ότι εκφράζουν τη λαϊκή σοφία να λένε ότι όλα εδώ κρίνονται, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Βέβαια δεν ξέρω πόσο οι ίδιοι μένουν ικανοποιημένοι από αυτή την εξήγηση που δίνουν για την πορεία του ανθρώπου και την κατάληξή του, αλλά εκείνο το οποίο βλέπουμε καθημερινά είναι ότι οι άνθρωποι που τρέχουν ελπίδα αντιμετωπίζουν το θάνατο ενός αγαπημένου τους προσώπου με εγκαρτέρηση, με υπομονή και με ελπίδα, σε αντίθεση με τους άλλους οι οποίοι μπροστά στο θάνατο εμφανίζονται να τρέμουν κυριολεκτικά και
και να βρίσκονται σε απόγνωση όταν ο θάνατος χτυπάει τη δική τους τη θύρα και αποσπά ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και δεν μπορεί να είναι ένα ψέμα όλη αυτή η διδασκαλία του Χριστού, η οποία οπλίζει με τόσο θάρρος, με τόση αυταπάρνηση, με τόση ανιδιοτέλεια, αλλά και με τόσο θάρρος μπροστά στο θάνατο που θεωρείται διαχρονικά ο φοβερότερος εχθρός του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Υπάρχει φοβερότερος εχθρός του? Όχι, δεν υπάρχει. Έσχατος εχθρός εστίν ο θάνατος. Να κλείσουμε. Για να κλείσουμε και αυτήν την ομιλία που κάνουμε απόψε, ήθελα να πω τα εξής. Πρώτον, ο Χριστός για να δείξει πόση μεγάλη αξία έχει η Βασιλεία των Ουρανών μπροστά στα επίγεια πράγματα, είπε μερικές παραβολές. Δεύτερον, ο Χριστός διδάσκει τους Αποστόλους να μην χαίρουν ότι τα δαιμόνια υποτάσσονται σε αυτούς, αλλά να χαίρουν περισσότερο ότι τα ονόματά τους εγγράφηκαν στον ουρανό, στο βιβλίο του Θεού. Τρίτον, είδαμε ότι πουθενά δεν ατιμάζουν, δεν περιφρονούν έναν προφήτη παρά μόνο στην πατρίδα του, στο σπίτι του και στους συγγενείς. Τέταρτον, είδαμε ότι η ταπείνωση είναι η ρίζα όλων των αγαθών, είναι το Α και το Ω. Πέμπτον, είδαμε ότι η εντολή του Χριστού δεν είναι βαριές αλλά ελαφρές, μπορούμε να τα τηρήσουμε. Έκτον, είδαμε τον φαρισαϊκό εγωισμό που είχαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και κατηγορήσαν τον Χριστό χωρίς να κάνει κανένα κακό. Έβδομον, είδαμε ακόμα ότι ο διωγμός δεν είναι μόνο από τους ξένους ανθρώπους αλλά και από τους ανθρώπους του σπιτιού μας. Και τέλος, όγδο, είδαμε ότι για να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέραν τάφου ζωή. Έτσι, να κάνουμε όλα αυτά, πρέπει να ξέρουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύουμε στην Αγία Γραφή ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, να τη μελετήσουμε και τρίτον, να τη τηρήσουμε. Έτσι, αυτά τα λίγα χρόνια που μας αφήσει εδώ ο Χριστός 50-80 χρόνια, να τα περνάμε με αγάπη, με χαρά, με ειρήνη και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή, ότι η ζωή του ανθρώπου, όπως έχω τονίσει και άλλη φορά, δεν σβήνει, δεν τελειώνει, στο φιάρι του νεκροθάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι, όταν θα έρθει αυτή η ώρα, να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχες, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, με τους προφήτες, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας, στην επουράνιον Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η τελευταία μια σειράς εκπομπών με θέμα τις Ευαγγελικές Περικοπές στη μνήμη των Μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.